Συνεχίζεται το σαφάρι του ΔΟΕ κατά τη φοροδιαφυγή. Αυτή τη φορά οι άνδρες της Οικονομική Αστυνομία εντόπισαν αθεώρητα εισιτήρια σε συναυλία του Γιάννη Πλούταρχου στην Αλεξανδρούπολη. Ο Λάμπρο Δεμερτζή θα μα πει περισσότερα. Λάμπρο. Καλησπέρα Καταρίνα. Αυτή τη φορά λοιπόν στο στόχαστρο τη Οικονομική Αστυνομία μπήκε η συναυλία του Γιάννη Πλούταρχου στην Αλεξανδρούπολη και όπω μάθαμε, έκαναν φίλο και φτερό όλα τα εισιτήρια που έκοψε ο δημοφιλή καλλιτέχνη. Από του ελέγχου λοιπόν, που έγιναν χθε στη συναυλία του, φάνηκε ότι περίπου 1000 εισιτήρια ήταν μαϊμού. Αμέσω κινήθηκε η αστυνομία, συνελήφθη ο φερόμενο ω διοργανωτή τη συναυλία και οδηγήθηκε σήμερα στον Ισαγγελέα για τα περαιτέρω. Μάλιστα και ο τραγουδιστή σε αυτέ τι περιπτώσει δεν έχει καμία ευθύνη, Λάμπρο. Ο τραγουδιστή δεν έχει καμία ευθύνη γιατί συμφωνεί το ποσό και από εκεί και πέρα οι διοργανωτέ κανονίζουν τα εισιτήρια και το πώ αυτά θα κοπούν. Ωστόσο, Λάμπρο, κλιμάκιο του ΔΟΕ κατέσχεσε τα μιακή μηχανή από καφετέρια στα νότια προάστια. Αυτή τη δυνατότητα δίνει ο νόμο πλέον στου οικονομικού ελεκτέ yeah. να μπορούν να κατάσχουν κινητή περιουσία. Έτσι λοιπόν πριν από λίγε ημέρε, κλιμάκιο του ΔΟΕ έκανε έφοδο σε μια καφετέρια πολύ γνωστή στα νότια προάστια και κατάσχε την ταμιακή μηχανή με, φυσικά τις με τις πράξεις, το ποσό με τι άкси της ημέρας. Μհμ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.